gotta stay high all the time to keep you off my mind. Γεια σας! Γεια σας! Σήμερα είμαστε εδώ πέρα με τη Φωτεινή για να κάνουμε ένα βίντεο collab, βασικά, όχι ακριβώς collab. Ναι, θα πάτε και στο δικό της κανάλι και στο δικό μου να πάρα, πάτε. Για να δούμε τι... Σας Φωτεινής μην πάτε, είσαστε ήδη. Θα δούμε τα 10 αγαπημένα μας προϊόντα, 5 από τη μία και 5 από την άλλη. Στο κανάλι της Φωτεινής θα πάτε, θα έχει πάρα πολύ γέλιο το βίντεο, γιατί είναι σχεδόν ίδια τα προϊόντα. Σκοτωνόμαστε κιόλας, πέφτει καυγάς. Ναι, έχει πολύ πλάκα. Λίγο μαλλιοτραβιόμαστε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί είναι λίγο πιο διαφορετικά, οπότε θα δείξει. Πάμε να ξεκινήσεις εσύ. Α, θα ξεκινήσω εγώ γιατί είμαι φιλοξενούμενη. Έτσι, όπως μου την έφερες εσύ πριν να ξεκινήσω πρώτη. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που πιάνω πρώτο και είναι μία βάση ματιών από την Avon. Εγώ της είπα να την πάρω και δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα. Μου είπε να την πάρω και δεν την έχει δοκιμάσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τελειώσει. Βασικά από τη μία βλέπω ότι τελειώνει. Φαίνεται αυτό τώρα. Το έχουμε και πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο και πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Λοιπόν, είναι από την Avon λοιπόν. Βγαίνει σε μία απόχρωση. Αν και βγαίνει σε μία απόχρωση, γράφει ότι είναι η Light Beige. Μου αρέσει πάρα πολύ. Στο κατάλληλο μου έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη συγκεκριμένη. Και τις δύο φορές που την έχω αγοράσει, την έχω πετύχει σε προσφορά 4 ευρώ. Είναι πάρα πολύ καλή και όποτε αποφασίσω να βάλω βάση ματιών στις σκιές, βάζω πάντα αυτή. Αν και έχω κι άλλη που είναι καλύτερη, της The Balm. Επειδή την Balm την έχω λίγο για πιο βράδυ. Για πιο καλή. Ναι, για πιο καλή, για πιο... πολύ διάρκεια μακιγιάζ, όχι ότι αυτή δεν έχει. Και θα πω και ένα μυστικό, ότι πολλές φορές αυτήν εδώ τη βάση τη χρησιμοποιώ και λίγο σαν κονσίλερ, σαν σισί. Αποχρωματίζει λίγο και τις φλεβίτσες εδώ, κάνει διάφορα ωραία αυτό. Πραγματάκια. Αυτό είχα να πω εγώ, πάμε στο δικό σου. Πάμε στο δικό μου που είναι ένα make-up της Max Factor, είναι το Lasting Performance, είναι πάρα πολύ γνωστό, από τα πιο κλασικά make-up της Max Factor. Yes, είμαι στην απόχρωση 102 παστέλ. Ή παστέλ. Και με αυτό εδώ το make-up, εκτός το ότι είναι ακριβώς καλυπτικό όσο χρειάζεσαι, mm-hmm. για να μην είναι παστομένο, ξέρω εγώ, το αποτέλεσμα, ούτε να αυτό φέρω... φοράς τώρα. Όχι. Τότε δεν είναι το αγαπημένο σου. Όχι, είναι. Απλά σήμερα προφορές άλλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι όσο καλυπτικό χρειάζεται, καθόλου βαρύ, απίστευτα ματ, δεν χρειάζεται πούδρα. Ναι. Και είναι πολύ κλασικό. Πιστεύω ότι όλες λίγο πολύ το έχουμε ακούσει, το έχουμε δει. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι πολύ κλειδέ. Ξέρεις. Τι. Αυτό. Αυτό. Αυτά. Να πάω εγώ σε άλλο. All time classic. Yes. Λοιπόν, μιας και έδειξες εσύ, νόμιζα ότι κάτι γκρέμισε. Μιας και έδειξες εσύ κάτι σε τύπου make-up, εγώ θα δείξω τη CC. Τη CC της Bioten, η οποία είναι και καινούρια, γιατί το προηγούμενο μου το έχω τελειώσει αυτό, τώρα θα το χρησιμοποιήσω. Και είναι αυτή εδώ από τη CC, η Bioten, τη CC. Είναι η CC της Bioten, μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει και λίγο κυδωνάκι, ξέρω ότι για σένα σου αρέσει, αρέσει, αλλά εσένα δεν σου αρέσει. Μ' αρέσει αυτή η BB. Είναι για κάθε μέρα βασικά, θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θες να πας είναι στο περισσότερο. CC. Θέλεις να πας, βάζεις αυτήν, μπουμπλου και έφυγες. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Α, δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερα σημάδια στο πρόσωπο, σούξου, μούξου, μανταλάκια και όλα τα σχετικά. Οπότε θεωρώ ότι ταιριάζει ακριβώς το τύπο επιδερμίδας μου και όλα τα σχετικά. Αποχρωματίζει, σου κάνει το πρόσωπο να φαίνεται... αυτό το χρώμα που πρέπει να έχει, μένει, αλλά εγώ επειδή θέλω να νιώθω πάντα λίγο ασφάλεια, βάζω πάντα λίγο πουδρίτσα από πάνω. Και εγώ το βάζω πούδρα. Συνέχισε. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα προϊόν μακιγιάζ πάλι, για να τελειώνουμε λίγο με αυτά. Α. Ωραία. Και ναι, βουαλά. Το ίδιο. Το μεταξύ, ενώ θα μπορούσα να πάρω το άλλο, πήρα αυτό. Δεν είμαστε συνεννοημένες πάντα. Αυτό έχω βάλει και σήμερα. Εγώ όχι πάλι. Σήμερα δεν ήταν... δείχνει τα αγαπημένα της, να το ξέρετε. Σήμερα ήταν η μέρα που δοκίμαζα καινούργια προϊόντα. Ωραία. Είναι το Liquid Ink Eyeliner Waterproof της Essence. Πολύ γνωστό. Η Φωτεινή μου είπε να το πάρει για να καταλάβετε. Α, ναι. Ναι.
Εσύ μου το είπες. Και στην αρχή, όταν πρώτο είδα το πινελάκι, λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω εγώ γραμμή με αυτό εδώ το πράγμα. Γιατί είναι πάρα πολύ λεπτή. Είναι πάρα πολύ βολικό όμως. Είναι λεπτή και θέλει λίγο χρόνο μέχρι να τη συνηθίσετε. Γιατί εγώ έχω συνηθίσει το άλλο, το κοφτό το πινελό. Εγώ με αυτό σε πληροφορώ και τώρα που έχω βάλει με αυτό, κάνεις just τη γραμμή σου έτσι, κάνεις και τη γωνίτσα σου μετά και τελείωσες. Πολύ σταθερό. Είναι σταθερό και εγώ έχω δει ότι παρόλο που λέει ότι είναι αδιάβροχο, δεν έχω ιδιαίτερο θέμα στο ντεμακιγιάζ του. Δεν δυσκολεύομαι να το βγάλω. Σε αυτό, γιατί κάποια άλλα σου βγαίνει πίστη να τα βγάλεις. Ναι, σε αυτό εδώ δεν έχω δυσκολευτεί ούτε ιδιαίτερα. Τίποτα. Δεν δυσκολεύομαι κατευθείαν. Όπως ενωμένη, τόσο εύκολα βγαίνει με τον ντεμακιγιάζ. Σωστότατο αυτό που είπε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. One point to me. Αυτά. Go to the next product, please. Εσύ τώρα. You. Λοιπόν, πάμε σε ένα προϊόν. I'm from England. Σε ένα προϊόν μαλλιών αυτή τη φορά. Το έχετε δει αυτό και στα αγαπημένα του 14 και σε αγαπημένα γενικότερα και μπλα 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 μπλα. Το έχω δεύτερη φορά, το έχω ήδη δεύτερη φορά. Θες να το μυρίσεις? Όχι. Δεν μπορείς να το μυρίσεις. Να πούμε ότι αυτό έχει ένα κακό. Πες μας ποιο προϊόν είναι, αγάπη. Είναι της L'Oréal, το Elnette Latin, που είναι και καλά για να σε βοηθάει για τη θερμότητα, μην καίγονται τα μαλλιά. Mm-hmm. Βοηθάει 230 βαθμούς, είναι για ίσιωμα, υπάρχει και για μπούκλα. Μπράβο. Hair protect. Heat protect. Αλλά προσέχετε όταν το βάζετε στο μπάνιο ή οπουδήποτε, να έχει πλακάκι από κάτω, γιατί γλιστράει. Έχεις φάει γλίστρα, θες να έχω μου πεις. Έχω φάει τούμπα. Έχεις φάει σαβούρα. Σαβούρα, κανονική, με το συγκεκριμένο προϊόν. Πόσο έχεις βάλει, κοπέλα μου, και γλίστρες, όχι. Το βάζεις στα μαλλιά, πέφτει λίγο κάτω και τρως σαβούρα. Μόνο και δεν φεύγει και με τίποτα. Δηλαδή, μη σας πω, σχεδόν σφουγγάρισα και δεν έφυγε. Και μετά ποιος πήγαινε στο μπάνιο, ναι, πραγματικά ήταν τέτοιο. Οπότε είσαι χαλί πάνω θα το βάζετε ή πάνω από την υπτήρα, όχι πάνω από την μπανιέρα, γιατί μπορεί στην μπανιέρα να πάτε να κάνετε μπάνιο, να έχετε θέμα, σοβαρά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γλιστράει πάρα πολύ, αλλά κάνει απίστευτη δουλειά, ισιώνει το μαλλί φανταστικά. Εγώ συνήθως δεν χρησιμοποιώ heat protector. Κακός. Θα δεις μεγάλη διαφορά. Ισχύει. Αφού μου το λέτε. Δεν κάνει ψαλίδα. Και για το συγκεκριμένο. Συμφωνική αδερφή μου. Λοιπόν, και μια και είπε ότι δεν έχουμε ίδια προϊόντα, έχω να σου πω ότι έχω να δείξω κι εγώ ένα ακόμα προϊόν μαλλιών από τη L'Oréal. Αυτά είναι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, το οποίο είναι πρόσφατη αγορά μου και είναι αυτό εδώ. Είναι από τη L'Oréal, λοιπόν. Είναι από τη σειρά Expert πρόσφατη και είναι το Sealing Repair Lipidium. Για να δείτε ότι δεν με παρακολουθεί. Και είναι το Double Serum. Εάν μπορείτε να δείτε, φαίνεται ότι έχει μέσα δύο διαφορετικούς κυλίνδρους. Το ένα έχει άσπρο και το άλλο έχει έτσι λίγο πιο κυτρινοπό, λίγο πιο χρυσό. Έχει μέσα δύο τρυπίτσες. Σαν κρέμα βγαίνει δηλαδή. Θα σου δείξω. Βλέπεις πως βγαίνει. Ναι, το ένα είναι σαν τζέλ και το άλλο σαν κρέμα. Το ένα είναι σαν τζέλ και το άλλο είναι σαν κρέμα. Το οποίο αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε και τώρα, live review. Το οποίο αυτό το παίρνεις και αφού το κάνεις λίγο έτσι να αναμειχτεί, μπορείς είτε σε στεγνά είτε σε βρεγμένα μαλλιά. Εγώ αυτό κάνω. Και καταρχάς μύρισε. Λουλούδια. Είναι απίστευτο. Και έχω και το ίδιο το σαμπουάν του και μυρίζει καταπληκτικά. Και βάζεις εδώ στις άκρες. Εγώ αυτά βάζω συνήθως μετά το λούσιμο και τέτοια. Δεν χρησιμοποιώ δηλαδή heat protector. Θα συνεχίσω για πολλή ώρα να κάνω έτσι. Εγώ βάζω και heat protector και λάδι. Δεν ξέρω αν κάνει να βάζουμε και τόσα προϊόντα στα μαλλιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι και σχετικά οικονομικό, γιατί το κανονικά έχει νομίζω γύρω στα 14, αλλά έτυχε και το βρήκα και online γύρω στα 8 ευρώ. Να χαρά. Οπότε, τσάμπα. Προχωράς. Πάμε, εγώ βάζω λοιπόν ακόμα τέτοιο. Πάλι για τα μαλλιά λοιπόν. Ένα σαμπουάν είναι τη Jennifer το Reflection και είναι ένα σαμπουάν το οποίο λέει ότι είναι για καθημερινή χρήση και να σας πω την αλήθεια, τόσο καιρό που το χρησιμοποιούσα δεν είχα παρατηρήσει ότι είναι για καθημερινή χρήση. Και πότε το χρησιμοποιούσες? Το έχω τελειώσει όπως βλέπεις, είναι έτοιμο για έμπτης. Δεν μου αρέσει καθόλου η μυρωδιά. Θα σας πω τι μυρίζει, γιατί κάνει λίγο έτσι φωτεινή. Μυρίζει άνθος αραβωσί του γιο της. Τι λες, κουκλίτσα μου! Άνθος αραβωσί του γιο της μυρίζει, 100% ξαναμύρισε. Δεν σου έρχεται ούτε λίγο καν! Η κρέμα η σκόνη. Καταρχάς μου φαίνεται άοσμο τελείως. Είναι η κρέμα η σκόνη πριν τη φτιάξεις.
Όχι όταν είναι φτιαγμένη, όταν ανοίξει το χακελάκι. Δεν ξέρω πώς μυρίζει, ρε παιδάκι μου. Δεν μου μυρίζει έτσι, καθόλου έτσι. Καταρχάς, το νομίζω ότι το άντρο σαραβοσί του γιου της μυρίζει και λίγο βανίλια. Μπράβο, έχει και λίγο βανίλια. Ούτε καν. Έχει, έχει. Ούτε καν. Α, και ξέρετε σαν την άλλο μυρίζει. Σαν κρέμα μωρού. Νουνού, νουτρίτσια. Τέτοια. Μας τρελάνει, μωρέ. Κάτι τέτοιο μυρίζει, τέλος πάντων. Είναι καλό πάντως για να το έχεις αγαπημένο. Πάρα πολύ καλό. Δεν λαδώνει το μαλλί. Μέσα σε 2-3 μέρες βλέπεις ακόμα τα μαλλιά σου να είναι άψογα. Βγαίνεις έξω και αυτά. Το μόνο κακό, πάλι, γιατί εντάξει δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Άμα το συνηθίσει το κεφάλι σου, δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιείς αυτό αιώνια. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Δεν το αλλάζει. Πρέπει να το αλλάζει. Οπότε, παρόλο που λέει για καθημερινή χρήση, άλλαξε το. Κάπως. Άλλαξε το. Να το αλλάζει λίγο, να το ξαναφέρει. Αυτό αλλάζεις. Γράφει. Γράφει, γράφει. Λέει γραφή πάνω. Ωραία. Γιατί τρόμαξε. Μόνο τρομάζει. Πάση περιπτώσει λέει ότι έχει argan oil μέσα και φυτοκέρατιν. Εντάξει. Για λεπτά μαλλιά και έστραψη τα λέει. Λάμψη και ανάπλαση. Τα σπάει. Μάλιστα. Και τελείωσες. Έχεις άλλο ένα. Λοιπόν, το τελευταίο προϊόν για εμένα, το οποίο το έχω 1000 δείξει στο κανάλι μου, είναι αυτό εδώ το μισελέρ νερό της Nivea, το οποίο είναι το Sensitive 3-1, πήγα να πω 3-1, είναι για να απομακρύνει το make-up και βοηθά να μειωθούν οι κοκκινίλες στο τράβηγμα και η ξηρότητα. Έχω πει άπειρες φορές στο κανάλι μου ότι για μένα αυτό είναι το καλύτερο νερό μισελέρ που υπάρχει. Δεν τσούζει καθόλου στα μάτια και εγώ επειδή φοράω και φακούς, έχει τύχει να δοκιμάσω προϊόντα που λένε ότι δεν τσούζουν και δεν ερεθίζουν τα μάτια και να το μάτι γίνεται τούμπανο μετά. Αυτό το παίρνεις, το κάνεις έτσι σταγόνες ωρό και είσαι μια χαρά. Αφαιρεί το μακιγιάζ πανεύκολα, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Μπορείτε να το πετύχετε και, και σε προσφορά ένα είναι ένα δώρο και είναι πάρα πολύ καλό και σας το συνιστώ. Σύμφωνο απόλυτα με τη Φωτεινή. Πάμε στο τελευταίο που για μένα είναι της Καστάλια το Dermapur, το gel καθαρισμού για λιπαρές επιδερμίδες με ακμή. Ήθελα να δείξω και την κρέμα την ενυδατική της Καστάλια. Αλλά δεν χωράγαν τα προϊόντα. Αλλά δεν μπορούσα, οπότε διάλεξα το gel γιατί αν έχετε σπυράκια, μέσα σε 2-3 μέρες που το χρησιμοποιείς αποφύγει. Ξεραίνονται. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό. Σπυράκια όπως αυτό εδώ που έχω εγώ εδώ, ας πούμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα δεις τεράστια διαφορά. Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω άμεση δηλαδή. Διαφορά θα δεις. Δεν είναι ότι. Αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιείς και μια εβδομάδα και να το συνηθίσεις πρώτα το δέντρο. Ωραία, να σου ρωτήσω εγώ κάτι. Επειδή είπες ότι είναι για ακμή. Ναι. Εγώ δεν έχω ακμή. Αλλά μπορεί να πετάξω κάνα τέτοιο πριν ή μετά τις μέρες τις περίεργες. Θα το χρησιμοποιήσεις. Δεν με ενοχλεί, βάζω το μαλλί μπροστά. Εσύ είσαι τυχερή, εγώ τι να πω. Ας πούμε, εγώ όταν είμαι στις μέρες μου που βγάζω έτσι τέτοια, το χρησιμοποιώ και μετά όταν μου περνάει, σταματάω. Α. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρετε, έχω πει άπειρα πράγματα, δεν θα πω τα ίδια. Και εγώ σου έχω ακούσει πολύ να μιλάς για την Καστάλια, αλλά και εγώ δεν έχω δοκιμάσει ακόμα κάτι της Καστάλια. Εσύ τώρα. Σειρά μου. Τέλος. Και δεν έχω άλλο προϊόν εγώ να δείξω, αγάπη μου. Τι έγινε, παπαλά. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά ήτανε. Αυτά ήτανε. Θέλετε να κάτσουμε κι άλλο, να κάτσουμε. Εμείς θέλαμε, πάντως. Ήθελα ρε παιδί μου να πεις άλλο ένα. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο. Να κάνουμε και άλλα βίντεο, να πάτε να δείτε το κανάλι της Φωτεινής που θα σας έχω όλα τα link από κάτω, αν και την ξέρετε. Μπορεί να μην με ξέρουν. Σε ξέρουν. Δεν με ξέρουν. Αποκλείεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά από εμάς. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο με τη Φωτεινή. Γιατί όχι. Επίσης, να μας πείτε ιδέες για βίντεο. Να κάνουμε βίντεο με τη Μαρία, ναι. Και άλλα βίντεο με τη Μαρία. Με τη Μαρία. Και άλλα βίντεο με τη Μαρία. Με τη Φωτεινή. Αυτά από εμάς. Γεια σας! Γεια!